Ένα καλάθι του Λούτζι για τους γηπεδούχους. Ο Άρης ξαναπηγαίνει διαφορά στους 15, καθώς πλησιάζουμε στο ημίχρονο. Κανένα πρόβλημα για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Δεν απειλήθηκε, επαναλαμβάνω, πέρα την αρχική μικρή κόντρα, ολιγόλεπτη κόντρα για 4-5 λεπτά που συμβάδιζαν οι δύο ομάδες, δεν απειλήθηκε καθόλου από τα τρίκαλα. Εδώ, λίγο πριν από το ημίχρονο, η διαφορά σταθερά στους 15 πόντους. Το τέλος του πρώτου μισού δεν θα φέρει κάτι διαφορετικό. Ο Μπέλ για τον Αθηναίο, ένα σουτ 3 πόντων. Το συν 14, 31-45. Και πλέον έχουμε περάσει στην τρίτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης συνεχίζει να εκτελεί σωστά, να έχει τον πρώτο λόγο στο μάτς. Πολλά τα προβλήματα για το Φώτη Τακιανό, για την ομάδα των Τρικάλων που την προηγούμενη αγωνιστική πάλεψε απέναντι στον Πανιόνιο, δεν τα κατάφερε, έχασε στο τέλος εκείνο το παιχνίδι και σήμερα δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε ενέργεια για να κοντράρει τον Άρη. Ήδη εδώ είδαμε πόσο ο Άρης έφτασε τη διαφορά στα επίπεδα των 20 πόντων και την κράτησε εκεί, πολλά rebound, πολλά περισσότερα rebound από την πλευρά των φιλοξενούμενων, καθώς τελειώνει εδώ και η τρίτη περίοδος. Τίποτα δεν άλλαξε, το σκηνικό δεν άλλαξε και στο τέλος, με τον Άρη να παίρνει πολύ εύκολα αυτή τη νίκη με 64-83. Να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά το τέλος του αγώνα οι πρωταγωνιστές. Ήταν μια νίκη που έπρεπε να την κάνουμε. Είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι καταλαβαίνουν πώς είναι η ομάδα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι και μετά τη διακοπή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Όταν είσαι σε μια ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα στην Α1, δεν μπορείς να κάνεις υπολογισμούς. Ξέρεις το βασικό σου στόχο και δεν κάνεις υπολογισμούς. Πρέπει να σέβεσαι το παιχνίδι. Το παιχνίδι κρατάει 40 λεπτά, το πρωτάθλημα κρατάει μέχρι το τέλος. Πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο κύριος Γουλιέλμος, ο κύριος Ζουλιάμης και ο κύριος Καπάζογλου και οι συνεργάτες τους κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με μια σιωπή πάρα πολύ ηχηρή που προσπαθούν όλοι και έξω από την ομάδα αλλά και μέσα στην ομάδα με πολύ σεμνότητα και ταπεινότητα να τη βοηθήσουν. Θα μείνουμε σε αυτό το μήνυμα που έχει η ομάδα και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε λύσεις, απλά προσπαθούμε με κίνητρο τον εγωισμό μας, την υπερηφάνεια μας στην αγωνιστική και το σεβασμό που πρέπει να δείξουμε προς όλους, να φέρουμε εις πέρας την αποστολή που είναι να τερματίσει όσο γίνεται πιο αξιοπρεπής η ομάδα του πρωτάθλημα. Ο Φώτης Τακιανός, την αλήθεια.